πάμε στα Μάταλα. Πάμε στα Μάταλα. Εκεί βρίσκεται η Εύη Σπανού συνάδελφος και ο Νικόλας ο Εργαζάκης να μας μεταφέρουν εικόνα και ρεπορτάζ βέβαια για το σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί και τη γενικότερη ατμόσφαιρα στην θρυλική παραλία των Ματάλων. Εύη. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα από την παραλία των παιδιών των Λουλουδιών. 71 χιλιόμετρα λοιπόν από το Ηράκλειο, στον κόλπο της Μεσαράς, θα βρεθεί κανείς σε αυτό το μαγευτικό τοπίο. Είναι μια παραλία που έχει γίνει θρύλος και εδώ και δεκαετίες άνθρωποι από όλο τον κόσμο μιλούν για τα Μάταλα και τις σπηλιές των Ματάλων. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ και έχουμε δίπλα μας τον κύριο Κώστα Σπινθάκη, είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πιτσιδίων και Ματάλων, αφενός για να μας μιλήσει για την τουριστική κίνηση, η οποία φαίνεται ότι τις 10 τελευταίες ημέρες έχει αυξηθεί, αφετέρου για τη σημαντικότητα του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε, καθώς πλέον οι σπηλιές λειτουργούν ως αρχαιολογικός χώρος. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σε μια παραλία ορόσημο για τον νότο της Κρήτης και βρισκόμαστε εδώ και βλέπουμε και πάρα πολλούς τουρίστες να έχουν έρθει και φέτος το καλοκαίρι. Είναι ένα σύνηθες, κάτι σύνηθες μάλλον για εσάς αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο δεκαήμερο η προσέλευση του κόσμου έχει αρχίσει και γίνεται πιο αισθητή. Ο κόσμος επισκέπτεται καθημερινά την παραλία μας. Θεωρούμε ότι τα Μάταλα είναι ο προορισμός του Νότου. Αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με τον καλύτερο τρόπο και όλα τα απαραίτητα μέτρα. Το τοπίο μας είναι πολύ όμορφο και ο επισκέπτης περνάει πάρα πολύ καλά εδώ πέρα. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, το φεστιβάλ των Ματάλων, το οποίο συγκέντρωνε εκατοντάδες κόσμου, χιλιάδες θα μπορούσαμε να πούμε, δεν έγινε λόγω των περιοριστικών μέτρων. Ο κόσμος στεναχωρήθηκε. Υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν και σας ζήτησαν, σας ρώτησαν για το φεστιβάλ. Ο κόσμος έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ για το φεστιβάλ. Ήταν ένας θεσμός στην περιοχή μας. Ήταν μια ανάσα για τις επιχειρήσεις αυτό το τριήμερο πάντα. Και σίγουρα έχει στεναχωρηθεί. Όμως η υπευθυνότητα που έχουμε σαν μονομετοχική, σαν κοινότητα και σαν Δήμος δεν μας άφηνε φέτος το περιθώριο να κάνουμε μια τέτοιου είδους διοργάνωση και να θέσουμε σε κίνδυνο το τόσο κόσμο. Φέτος όμως διοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία το Σαββατοκύριακο που πέρασε το Matala Street Painting, το οποίο ήταν 10 χρόνια επαιτειακό φέτος και πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν διήμερο για να τηρήσουμε τις απαραίτητες αποστάσεις κουτί ανά κουτί και κύλησε πάρα πολύ ομαλά η όλη διαδικασία και η διοργάνωση. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, μας είπατε λίγο προηγουμένως σε συζήτηση που είχαμε, ότι σας ζητούν και ρωτούν πού μπορούν να βρουν χίπι, σε επισκεπτόμενοι τις σπηλιές. Είναι κάτι όμορφο και ξεχωριστό για σας εδώ. Λειτουργεί πλέον ως αρχαιολογικός χώρος και τραβάει τα βλέμματα των επισκεπτών της περιοχής. Τα βλέμματα τραβάνε οι σπηλιές, εννοείται. Γι' αυτό έρχονται στα Μάταλα, πλέον για τις σπηλιές αρχικά, πλέον για τα καλά μαγαζιά μας, για την ωραία παραλία μας, τα καθαρά νερά μας. Απλά πλέον λειτουργεί σαν αρχαιολογικός χώρος, έχει αποκλειστεί από ό,τι βλέπετε και από την αρχαιολογία, το οποίο μπαίνει με είσοδο πλέον. Ήταν ρωμαϊκή τάφη και τώρα είναι ως επισκέψιμος χώρος λειτουργεί. Και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι ο κόσμος που έρχεται μένει και στα καταστήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Επομένως είναι μια ανάσα για τους επιχειρηματίες που βρίσκονται παραλιακά εδώ. Ναι, είναι μια μεγάλη ανάσα. Είμαστε ευχαριστημένοι προς το παρόν, παρόλα τις συνθήκες, αλλά περιμένουμε τον κόσμο να γίνει όπως πριν και να πάρουν και οι καταστηματάρχες πίσω όλο αυτόν τον κόπο που έχουν δώσει αυτόν τον καιρό για να συνηφέρουν τις επιχειρήσεις τους. Η κοινότητα των Πιτσιδίων Ματάλων μας είπατε ότι είναι περίπου 800 κάτοικοι. Τους αρέσει, αγαπούν τον τόπο τους εδώ, την παραλία τους, έρχονται, ξαναέρχονται. Φαντάζομαι ότι επειδή τουλάχιστον βλέπουμε τώρα ως επιτοπλίστων τουρίστες, τα Σαββατοκύριακα κυρίως γεμίζει η παραλία και από ντόπιους. Γεμίζει από ντόπιους, έρχονται από το Ηράκλειο, έρχονται από όλη την Κρήτη. Στηρίζουν τον τόπο μας όλοι οι επιχειρηματίες εδώ πέρα, όλοι οι κάτοικοι και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό όλοι εδώ πέρα. Μάλιστα, πέρσι η παραλία είχε χαρακτηριστεί COVID-free, γιατί λαμβάνατε όλα τα απαραίτητα μέτρα με απολυμάνσεις των χώρων που χρησιμοποιούν οι τουρίστες. Οπότε και φέτος βαδίζετε στα ίδια βήματα σε ό,τι αφορά τα μέτρα κατά του COVID. Βαδίζουμε στα ίδια βήματα και ακόμα καλύτερα. Έχουμε πάρει ακόμα περισσότερα μέτρα. Το προσωπικό μας είναι πιο εκπαιδευμένο από ό,τι πέρσι. Έχουμε ανανεώσει τις εγκαταστάσεις μας και συνεχίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε και προσπαθούμε να τηρήσουμε όλα αυτά που προσβάλλει το κράτος.
το μοναδικό αυτό κριτικό τοπίο που βλέπουμε, το οποίο έχει ακουστεί στα πέρατα της γης και έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Εσείς μένετε κάποια χρόνια στην περιοχή. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζετε και κρατάτε από τους ανθρώπους που έρχονται και σας ζητούν πληροφορίες για τις σπηλιές, για τους ανθρώπους που έμεναν εδώ, για την ιστορία του τόπου? Ο κόσμος θέλει να μάθει την ιστορία του τόπου, ενδιαφέρεται, του αρέσει το μέρος, γι' αυτό και το επισκέπτεται σιγά. Εμείς μένουμε στο γεγονός ότι ο κόσμος μένει ευχαριστημένος πάντα και με το φαγητό εδώ πέρα και με την παραλία και με τις επιχειρήσεις μας, και είμαστε ευχαριστημένοι διότι έχετε κάθε χρόνο και περνάει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Εύη, να σε ευχαριστήσουμε όπως και τον κύριο Σπινδάκη βέβαια, να ευχηθούμε καλή τουριστική σεζόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω όχι μόνο Έλληνες αλλά και ξένοι, εκατοντάδες χιλιάδες κάθε χρόνο καταφθάνουν στην περιοχή και μάλιστα γνωρίζουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γνωρίζουν την ιστορία εκεί των Ματάλων και την ιστορία του τόπου. Εύη, συνεχίζεις το ρεπορτάζ, θα πραγματοποιήσουμε και άλλες ζωντανές συνδέσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής από την ευρύτερη περιοχή.